Επειδή, όπως λέει και το σύνθημά μας, διάλογος δεν γίνεται με ΜΑΤ και χημικά, οι μαθητές στους δρόμους ακόμα μια φορά. Προχωράμε σε κάθε σχολείο, κάνουμε γενικές συνελεύσεις, καταδικάζουμε τα γεγονότα της Παρασκευής στο Υπουργείο Παιδείας και αποφασίζουμε τη συνέχεια του αγώνα μας. Αυτές τις μέρες, σε όλη την Ελλάδα, διενεργούνται μαθητικές εκλογές. Συχνά μας λένε πως εκλογές ίσον χαβαλές. Πιστεύουμε πως δεν είναι γενικά, πόσο μάλλον φέτος που η σχολική χρονιά είναι μαραθώνιος. Που οι αγώνες μας δεν είναι πυροτέχνημα. Είναι ανάγκη να συνεχιστούν. Εκλέγουμε μαθητικά συμβούλια, όπλα στα χέρια των μαθητών. Προέδρους αγωνιστές για τα συμφέροντα των μαθητών, όχι τσιράκια των διευθυντών. Όσο η κυβέρνηση επιδιώκει να είναι όλα χαβαλές για να συνεχίζει ανενόχλητη να μας τσακίζει, τόσο τις χαλάμε τα σχέδια. 5η 15 Δεκάτου, μαζί με την πανελλαδική απεργία των εκπαιδευτικών μας, ξαναβγαίνουμε στους δρόμους σε κάθε πόλη. Απαιτούμε από την κυβέρνηση, έστω και τώρα, να ακούσει τι λέμε, ειδικά στο ζήτημα της αρέσης των μαθητών ανά τάξη. Θέλουμε τέλος να κάνουμε αναφορά σε δύο ειδικά, κατά τη γνώμη μας, ζητήματα. Ο αγώνας μας θέλουμε να έχει διάρκεια, γιατί οι ανάγκες μας είναι διαρκείς. Οι εκατοντάδες καταλήψεις μας και οι πορείες μας ανάγκασαν τους πάντες να μας ακούσουν. Γι' αυτό και πιστεύουμε πως πρέπει να συνεχίσουμε. Ειδικά την Πέμπτη πιστεύουμε πως θα ήταν ιδανικό να έχουν κατάληψη όσο περισσότερα σχολεία γίνεται. Σαν μαθητές όμως, ποτέ δεν είπαμε πως η κατάληψη είναι ο μόνος τρόπος για να αγωνιστούμε. Με το βλέμμα μας όμως και στο μετά, σε όλο το επόμενο διάστημα, καλούμε τα σχολεία στην Αττική και σε όλη τη χώρα, τους μαθητές σε κάθε σχολείο να βάλουν μπροστά τη δημιουργικότητα και την εφευρετικότητά τους και να σκεφτούν και άλλους τρόπους για να ακούγεται συνεχώς η φωνή μας. Ήδη προχωράμε σε δράσεις όπως πορείες, καθιστικές διαμαρτυρίες, γκράφιτι, πανό, street event, συναυλίες, στέλνουμε γράμματα, επιστολές. Πάντως να ξεκαθαρίσουμε πως η ουσία είναι πως ό,τι αποφασίζουμε, το αποφασίζουμε συλλογικά και το αποφασίζουμε οι μαθητές. Απευθυνόμενοι τέλος στους συμμαθητές μας στα σχολεία της επαρχίας. Ξέρουμε πως δεν βιώσετε οι ίδιοι τη βία και την καταστολή έξω από το Υπουργείο, όμως το να ενώσετε τη φωνή σας μαζί μας θα δώσει σε όλους μας πολύ δύναμη. Θα μας κάνει να συνεχίσουμε κι άλλο. Με όποιον τρόπο μπορεί ο καθένας, την Πέμπτη να ακουστεί πιο δυνατά από ποτέ, έχουμε δίκιο και το δίκιο θα νικήσει. Ευχαριστούμε τους καθηγητές για την παραχώρηση της αίθουσας σήμερα. Ευχαριστούμε όλους σας για την παρουσία σας εδώ. Καλή σας συνέχεια σε όλους.